Αυτή είναι ανάγκη να ανοίγουν τα στόματα και να μην κρύβεται στη σιωπή. Παιδική κακοποίηση, επισήμανε την περασμένη Παρασκευή από τη Ζαχάρο, η συντονίστρια της καμπάνιας 1 στα 5 ενάντια στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση στην Ελλάδα, ως μέλος του Δικτύου Κοινοβουλευτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης και βουλευτής Θεσσαλονίκης, Έλενα Ράπτη. Σε μια όμορφη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση που υλοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Ζαχάρος με πρωτοβουλία του ΚΔΑΠ και του Κέντρου Κοινότητας της Πόλης, η κυρία Ράπτη αναφέρθηκε στο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και τους τρόπους με τους οποίους θα τερματιστεί. 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη και περίπου στην ίδια αναλογία και στην Ελλάδα είναι θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, τόνισε η κυρία Ράπτη, κάνοντας λόγο για ένα πρόβλημα που συχνά κρύβεται αντί να αναδειχθεί. 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, προκύπτει ότι το 16% των παιδιών έχουν πέσει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα, άμεσα και αποτελεσματικά. Δικός μου ρόλος και δική μου αποστολή ως συντονίστρια της καμπάνιας είναι να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω σε όλη την Ελλάδα γονείς και παιδιά. Είναι σημαντικό τα παιδιά μας να γνωρίζουν ένα απλό κανόνα, τον κανόνα του εσώρουχου, που ουσιαστικά τι κάνει, βάζει τα όρια στο κακό άγγιγμα. Δηλαδή, τα παιδιά δεν επιτρέπουν σε κανέναν να τα αγγίζει στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχο. Και γιατί υπάρχει αυτός ο κανόνας? Διότι τις περισσότερες φορές οι δράστες είναι πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον του παιδιού, από το στενό οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Έτσι, το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος που αγαπά και εμπιστεύεται, έχει ως στόχο να το βλάψει, με αποτέλεσμα να είναι τεκτικό στο άτυγμα. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτός ο κανόνας που απευθύνεται σε ηλικίες 4-8-10 ετών, γιατί σε αυτές τις ηλικίες στοχεύει και ο δράστης. Ναι. Άρα, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, πρέπει μέσα από απλούς κανόνες, με απλά και κατανοητά λόγια, να τους εξηγήσουμε πώς να βάλουν τα όρια και τι να προσέχουν. Η ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαχάρος, Παναγιώτα Λιδία Μίχου, στάθηκε στην ανάγκη ενθάρρυνσης των ανθρώπων να μιλούν και να αποκαλύπτουν όσα βιώνουν, αφήνοντας στην άκρη το φόβο, και ανέλησε τους τρόπους με τους οποίους θα εξαλειφθεί παιδική κακοποίηση. Σύντομο χαιρετισμό απίφθινε ο Δήμαρχος Ζαχάρος Νίκος Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος εξήρε τους συντελεστές της εκδήλωσης για την πρωτοβουλία τους. Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης η Ακριβή Κοτσάκη, πρόεδρος της ΔΚΕ Ζαχάρος, και η Μαρίνα Αντωνοπούλου, πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ζαχάρος. Την εκδήλωση συντόνισε ο Γιάννης Μπιτζούνης, υπεύθυνος του ΚΔΑΠ Ζαχάρος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων της τοπικής κοινωνίας, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά.